Έχουμε πει ότι ο φόρος πρέπει να είναι κυρίως στο εισόδημα, ο φόρος να είναι κυρίως στο εισόδημα και να φορολογεί τα μεγάλα εισοδήματα. Επομένως λέμε πολλές βαθμίδες στη φορολογική... Και τις μεγάλες περιουσίες, επομένως. Θα σας πω. Πολλές βαθμίδες στη φορολογική κλίμακα, σύλληψη των εισοδημάτων τα οποία δεν συλλέγονται σήμερα, το οποίο είναι τεράστιο θέμα και λέω για άλλη μια φορά ότι ο κύριος Σούρλας, δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχει υπολογίσει σε 12 δισεκατομμύρια τα δημόσια έσοδα που διαφεύγουν ετησίως από τις παράνομες δραστηριότητες, πλαστά τιμολόγια κτλ. Και υπερβολικό να είναι αυτό το ποσό, είναι τεράστιο και το μισό να ήταν θα έλυνε πάρα πολλά προβλήματα. Και λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει βοηθητικά, όπως υπάρχει σε πολλές χώρες, φόρος περιουσίας, ο οποίος να μην επιβαρύνει μονομερώς την ακίνητη περιουσία. Να φτιάξουμε περιουσιολόγιο, το οποίο με τα ηλεκτρονικά συστήματα που έχουμε τώρα... Αλλά εμείς πρέπει να ξέρουμε. Η Νέα Δημοκρατία σου λέει αυτό. Εμείς λοιπόν πρέπει να ξέρουμε, ας πούμε, το όριο πάνω από το οποίο ή κάτω από το οποίο. Ναι. Για να ξέρουμε και ποιος είναι αυτός που βγαίνει έξω. Κύριος Κατσότας είπε για το ένα σπίτι και τη λαϊκή λοιπόν, οικογένεια κτλ. Το όριο ποιο είναι 50, είναι 100, είναι 80, είναι 200, ποιο. Το όριο λοιπόν θα καθοριστεί τη στιγμή που θα αναλάβουμε την κυβέρνηση, διότι τα πράγματα αλλάζουν. Κύριε Μιλιά, αυτό έχουμε πει σήμερα. Λευκή επιταγή ουσιαστικά. Μισό λεπτό, κύριε Σαχηνίδη. Εγώ θέλω να με αφήσει. Είπα νωρίτερα στην κυρία Πατριανάκου ότι υπάρχουν απόψεις ότι όλοι λέμε ότι τα λεφτά χρειάζονται. Όλοι λέτε ότι τα λεφτά χρειάζονται. Έτσι. Για να συντηρηθεί ένα κράτος πρόνοιας, σίγουρα χρειάζονται λεφτά. Όχι, ο κύριος Μιλιός λέει... Κύριε Μιλιά, ελάτε. Η στόχευση... Όχι, κύριε Σαχηνίδη, μισό λεπτό. Ο κύριος Μιλιός μας λέει, λοιπόν, όχι, θα μιλήσετε όλοι, παιδί, δεν υπάρχει θέμα. Λέω λοιπόν, υπάρχει μια στόχευση από τη δική σας πλευρά στον προγραμματισμό, στον υπολογισμό που κάνετε, ότι εμείς θέλουμε να εισπράξουμε από την περιουσία τόσα και τόσα από τη φοροδιαφυγή. Κάναμε μια μεγάλη δημόσια διαβούλευση, το φορολογικό σύστημα, ενώπιον συνδικαλιστικών και επιχειρηματικών φορέων και κόσμου, εφοριακών, ειδικών κτλ. Η πρότασή μας τη στιγμή που την κάναμε πριν από ορισμένους μήνες ήταν για 12.000 ετήσιο εισόδημα, το όριο του αφορολόγητου. Σας λέω όμως ότι τα πράγματα αλλάζουν συνεχώς. Ναι. Θεωρούμε ότι αυτό μπορούμε να το κρατήσουμε. Θα το εξετάσουμε τη στιγμή στην που θα... Στην περιουσία τα πράγματα δεν αλλάζουν. Εγώ άκουσα την κυρία Δούρου που την είχαμε τις προάλλες εδώ και μας είπε στις 300.000 θα πάει το όριο. Αυτή είναι η ισχύ. Αλλά ισχύει ως πρόταση την οποία βάλαμε σε δημόσια διαβούλευση, όπως σας είπα, εντάξει, και ήταν τη συγκεκριμένη στιγμή. Λοιπόν, επομένως, θέλουμε μια αναδιάρθρωση του ποιος επιβαρύνεται, έτσι ώστε να περάσει το βάρος σε αυτούς που έχουν να πληρώσουν, να τηρηθεί η συνταγματική επιταγή, ο καθένας ανάλογα με τη φοροδοτική του δυνατότητα. Οι συντελεστές θα μειωθούν, κύριε Μιλιέ. Έχουμε αυτή τη στιγμή τους υψηλότερους συντελεστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το είπε χθες ο κύριος Σταϊκούρας με αριθμούς και με παραδείγματα συγκεκριμένα. Και για τον ΦΑΠ και για τον φόρο εισοδήματος κτλ. Τι θα κάνετε εσείς με τους συντελεστές? Αν εννοείται για τους συντελεστές στις ανώνυμες εταιρείες και στα άλλα νομικά πρόσωπα, και έχω να σας πω. Σε όλους. Θα υπάρχει κλιμακωτή αύξηση των συντελεστών ανάλογα με το εισόδημα. Αλλά θέλω να σας πω ότι έχουμε παρατηρήσει ότι μια κατηγορία πολύ μεγάλων επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα με το τι είναι ο συντελεστής, πληρώνει φόρο ακόμα και κάτω από το 4%. Πραγματικός φορολογικός συντελεστής. Είμαστε ίσως η μόνη χώρα στην Ευρωζώνη που δεν έχει μία οργανωμένη και ισχυρή υπηρεσία τους ΔΟΕ να ελέγχει τις ενδοομιλικές συναλλαγές και τις άλλες δραστηριότητες. Επειδή μια κουβέντα για το μεσοσταθμικό που λένε. Μεσοσταθμικά η δική σας φορολογική πολιτική οδηγεί σε μείωση της φορολόγησης ή σε αύξηση? Υπάρχει τεράστια μείωση στα χαμηλά και στα μεσαία εισοδήματα και αύξηση στα υψηλά εισοδήματα. Και στις επιχειρήσεις. Βεβαίως, στις μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν εισοδήματα. Δεν τη βλέπω να φεύγουν, να στριμώχνονται στο αεροδρόμιο. Σας είπα. Στριμώχνονται οι επιχειρήσεις στο αεροδρόμιο λόγω του κόστους του χρήματος. Λόγω του επιχειρηματικού κλίματος, της χρηματοπιστωτικής αναξιοπιστίας που υπάρχει στη χώρα. Λοιπόν, σας είπα, 4% και κάτω πληρώνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό είναι θέμα ελέγχου, να μην είναι έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν. Έτσι λοιπόν. Ωραία. Εγώ μια διευκρίνηση. Παρακαλώ. Μία μόνο. Κάντε.